Εκμάθηση του λακτίσματος μέσω της βιντεοσκοπημένης εκτέλεσης από μοντέλο και ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της παρατήρησης της βιντεοσκοπημένης εκτέλεσης του λακτίσματος από μοντέλο στη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών. Σύμφωνα με τον Gartner, η διδασκαλία για να κατανοήσουμε βαθύτερα το γνωστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να έχουμε διέγερση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών μας. Στο μάθημα τώρα της φυσικής αγωγής, η εκμάθηση των δεξιοτήτων χειρισμού στο δημοτικό σχολείο είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού η αποτελεσματική ανάπτυξή τους οδηγεί στη συμμετοχή των νέων στα ομαδικά αθλήματα. Εκτός του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, έρευνες έδειξαν ότι η επίδειξη μέσω βιντεοσκοπημένης εκτέλεσης από μοντέλο επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξή τους. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση της βιντεοσκοπημένης εκτέλεσης του λακτίσματος από μοντέλο στη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών. Όσον αφορά στις μεταγνωστικές στρατηγικές, αφορούν στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκτέλεσης και στον αναστοχασμό για μελλοντική εκτέλεση. Αποσκοπούν στον έλεγχο και την καθοδήγηση της γνωστικής επεξεργασίας σε συνειδητό επίπεδο και οδηγούν στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, τη βαθύτερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μαθητή. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε όσον αφορά την παρέμβαση ήταν το γεγονός ότι το δείγμα μας ήταν 37 μαθητές, 18 αγόρια και 19 κορίτσια ηλικίας πάνω κάτω 8 με 8,5 χρονών, και τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα, τα οποία ταξινομήθηκαν τυχαία στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα περιλάμβανε 17 μαθητές και η ομάδα ελέγχου 20 μαθητές. Οι ομάδες παρακολούθησαν 4 συνολικά μαθήματα για την εκτέλεση του λακτίσματος. Κατά τη διδασκαλία, οι μικροί μαθητές μετά την προθέρμανση έβλεπαν την επίδειξη του λακτίσματος για ένα πεντάλεπτο. Στη συνέχεια, εκτελούσαν ασκήσεις ή και παιχνίδια που περιέλαμβαναν οδήγημα της μπάλας, πάσα και σουτ. Το οδήγημα της μπάλας και της πάσας τα είχαν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα. Πριν την παρέμβαση, ζητήθηκε από τους μαθητές να κλωτσίσουν μια μπάλα από απόσταση 6 μέτρων, στοχεύοντας ένα τέρμα διαμέτρου 1,5 μέτρου, ενώ στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις του ερευνητή για τη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών. Κατόπιν, κατά την παρέμβαση, οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα παρατήρησαν το λάκτισμα μέσω βιντεοσκοπημένης εκτέλεσης της δεξιότητας από μοντέλο, στο οποίο αναφέρονταν η τεχνική εκτέλεση του σουτ. Αυτό έγινε για 5 λεπτά. Η ομάδα ελέγχου παρατήρησε το λάκτισμα μέσω της επίδειξης του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής. Μετά την παρέμβαση ζητήθηκε πάλι από τους μαθητές να κλωτσίσουν την μπάλα από απόσταση 6 μέτρων, στοχεύοντας πάλι στο τέρμα του 1,5 μέτρου. Απάντησαν εκ νέου στις ερωτήσεις του ερευνητή όσον αφορά στη χρήση μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Για την αξιολόγηση των μεταγνωστικών στρατηγικών χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων αφορούσαν στο σχεδιασμό πριν την εκτέλεση, στην παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό μετά την εκτέλεση.
στο ερωτηματολόγιο της συνέντευξης. Σχετικά με το σχεδιασμό, η ερώτηση ήταν «Είχες σχεδιάσει από πριν πώς θα σουτάρεις ή όχι?». Σχετικά με την παρακολούθηση, οι ερωτήσεις «Έβαλες γκολ ή όχι?», «Πρόσεχες κατά τη διάρκεια του σουτ αν η εκτέλεσή σου ήταν σωστή ή όχι?», «Παρατήρησες αν ήταν λάθος ή και σωστή η εκτέλεσή σου?». Για την αξιολόγηση, οι ερωτήσεις ήταν «Τι βαθμό βάζεις στην εκτέλεση του σουτ σου από το 1 ως το 10?», «Μπορείς να εξηγήσεις γιατί το σουτ σου ήταν σωστό ή λάθος?». Σχετικά με τον αναστοχασμό, αν ξαναεκτελέσεις το σουτ, τι θα προσπαθήσεις να αλλάξεις για να είναι πιο πετυχημένο? Όσον αφορά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μετά την παρέμβαση, η πειραματική ομάδα στη φάση του σχεδιασμού και του αναλογισμού απάντησαν πιο εύστοχα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις ήταν «Θα συγκεντρωθώ, θα βάλω σωστά το πόδι δίπλα στην μπάλα και το σώμα μπροστά. Θα ξεκινήσω το σουτ με το πόδι που κλωτσάω πιο ψηλά πίσω. Θα βάλω σώμα, χέρια και πόδια πιο σωστά. Θα πατήσω το πόδι δίπλα στην μπάλα και θα στοχεύσω στο τέρμα. Θα βάλω δύναμη στο πόδι από πίσω και θα χτυπήσω πλασέ. Θα βάλω περισσότερη φόρα και το πόδι δίπλα στην μπάλα, θα κοιτάω στο τέρμα. Θα βάλω σωστά τα πόδια και το σώμα, θα χτυπήσω με μύτο». Επιπρόσθετα, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ανέφεραν ότι τους άρεσε η παρατήρηση της εκτέλεσης μέσω βίντεο και επίσης αποτύπωναν καλύτερα την εκτέλεση του λακτίσματος, ιδιαίτερα όταν ο εκπαιδευτικός πάγωνε την εικόνα. Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, παρόλο που φάνηκε να σχεδιάζουν και να αναστοχάζονται μετά τη διδασκαλία του σουτ από τον εκπαιδευτικό, εστιάζονταν περισσότερο στη φόρα και τη δύναμη που έπαιρναν, στην αυτοσυγκέντρωση και τέλος στην προσοχή στο τέρμα. Δεν έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνική εκτέλεση του σουτ. Ένα ισχυρό λάκτισμα όμως δεν είναι πάντοτε επιτυχές. Η ακρίβεια της εκτέλεσης του λακτίσματος επηρεάζεται από την προσέγγιση των παικτών, από την τοποθέτηση των ποδιών, τις κινήσεις των ποδιών πριν το λάκτισμα και τα χαρακτηριστικά επαφής του ποδιού με την μπάλα. Συζήτηση και συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι η πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε πιο αποτελεσματικά τις μεταγνωστικές δεξιότητες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας απάντησαν πιο εύστοχα στη φάση του σχεδιασμού και του αναλογισμού σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η αποτύπωση της τεχνικής εκτέλεσης του σουτ μέσω της εικόνας ίσως βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς η ακρίβεια του σουτ, εκτός από την αυτοσυγκέντρωση και τη δύναμη, σχετίζεται με την ορθή τεχνικά εκτέλεσή του. Γι' αυτό στη φάση του αναστοχασμού, οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν πως σε επόμενη δοκιμασία θα φρόντιζαν να εκτελέσουν το σουτ δίνοντας βαρύτητα στα στοιχεία της τεχνικής εκτέλεσης. Συνεπώς, η παρατήρηση επίδειξης δεξιοτήτων μέσω βίντεο μπορεί να προταθεί ως εναλλακτικός τρόπος ανάπτυξης μεταγνωστικών στρατηγικών κατά το μάθημα της φυσικής αγωγής.